Κόντρα Channel επί του πιεστηρίου. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Χατζηχρήστο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, σύμβουλος ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα ενέργειας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηχρήστο. Καλησπέρα και βεβαίως τον συνάδελφό μας, τον Γιάννη τον Αγουρίδη, ο οποίος και αυτός θα μας βοηθήσει έτσι, σαν ειδικός επί των οικονομικών και των ενεργειακών. Ως ειδικός επί των γενικών. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Χατζηχρήστο, είμαστε σε μια φάση που η κυβέρνηση αποφάσισε, να κάνει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε τι είδους παρέμβαση είναι. Εσείς με τις γνώσεις που έχετε μπορείτε έτσι να εικάσετε τι είδους παρέμβαση θα είναι αυτή και κατά πόσο θα είναι ανακουφιστική για τον κόσμο. Ό,τι παρέμβαση και να είναι, θα είναι δύσκολη. Ναι. Γιατί πρέπει η κυβέρνηση μετά από το 20 τουλάχιστον και μετά να εξηγήσει κάποιους μύθους πάνω στους οποίους στηρίχτηκε και που διαμορφώσαν ένα αποτέλεσμα που το σήμερα το βιώνουμε όλοι σαν ενεργειακή τρομοκρατία. Εγώ είμαι από τον ιδιωτικό τομέα, στέλεχος του ιδιωτικού τομέα και καλοπληρωμένος στέλεχος του ιδιωτικού τομέα. Παρ' όλα αυτά, κάθε μήνα πλέον, γιατί έρχονται κάθε μήνα οι λογαριασμοί, ναι. Όταν έρχεται η μέρα που θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, πραγματικά τρομοκρατούμε. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν το βιώνω μόνο εγώ, το βιώνει όλη η Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι με μύθους και με ψέματα δεν μπορεί να ξεπεραστεί κάτι το οποίο έχει τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο για την ενεργειακή ασφάλεια του τόπου και για την ηρεμία του κόσμου και της αγοράς, αλλά έχει επιπτώσεις σε κάθε τι που αγγίζει την πολιτική ζωή. Για να δούμε να μας πείτε αυτούς τους μύθους που λέτε ότι αναφέρεστε. Είναι θέμα ενεργειακού, κακού ενεργειακού σχεδιασμού, ας πούμε. Είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα πολιτικής. Η πολιτική που ακολουθείται από το 19 και μετά τουλάχιστον έταξε στον κόσμο ότι θα μειώσει τους φόρους. Αυτός είναι ο πρώτος μύθος. Στην πραγματικότητα, μέσα από το σύστημα αυτό που έχουμε της ενεργειακής πολιτικής, του χρηματιστηρίου της ενέργειας, του χρηματιστηρίου ρήπων και όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μια έμεση μεγάλη φορολογία. Η φορολογία γίνεται μέσω του ΦΠΑ και μέσω του αυξημένου φόρου κατανάλωσης. Δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση της ενέργειας, έχει αντιθέτως αυξηθεί η προσφορά της ενέργειας. Μπορούμε να πούμε ότι παράγονται σήμερα πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι πριν από 5 ή 10 ή 20 χρόνια. Ενώ θα περίμενε λοιπόν κανείς να λειτουργήσουν ο δεύτερος μύθος. Οι νόμοι της αγοράς, προσφοράς και ζήτησης και με λόγο της προσφοράς να πέσουν οι τιμές, οι τιμές αυξάνονται. Και εδώ αρχίζουν οι επιπλέον μύθοι. Ότι για όλα αυτά τα πράγματα φταίνε κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες. Το ακούσαμε τον κύριο Σκυλακάκη. Ναι, ναι. Φταίει οι Χούθοι που διαταράσσουν τα δίκτυα μεταφοράς εμπορευμάτων ενέργειας στην θάλασσα, φταίει ο καιρός ο κακός, φταίει ο Πούτιν που θα κάνει στο αυτί του κάτι. Είναι μύθι όμως, αυτοί δεν πρέπει, δεν είναι παράμετροι πάντα στην παγκόσμια οικονομία που θα πρέπει να συνυπολογίζονται αναταράξεις που γίνονται. Δεν διαμορφώνονται από αυτά τα θέματα. Οι αναταράξεις αυτές αφορούν μόνο τις χρηματιστηριακές αξίες των πρώτων υλών και όχι τις πολιτικές. Εδώ μιλάμε για συγκάλυψη πολιτικών που έχουν σχέση με το ότι θέλουν να συγκαλύψουν ότι η αγορά της ενέργειας παντού, σε όλο τον κόσμο, στην Ανατολή και τη Δύση, ποτέ δεν αυτορυθμίστηκε. Ποτέ δηλαδή δεν αφέθηκε να λειτουργήσει με τις συνθήκες αυτές που περιμένει ο κύριος Σκυλακάκης ή ο κύριος Γεωργιάδης παλιότερα, και κάποια στιγμή να πέσουν οι τιμές. Οι τιμές θα συνεχίζουν και αυξάνονται. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να μεταφέρουμε το ενεργειακό μας μείγμα προς περίφημες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καλός ο στόχος. Όμως έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις για τον τρόπο και το ρυθμό με τον οποίο γίνεται. Εδώ τι είχαμε στην Ελλάδα. Μια βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς σχέδιο. Μια μεγάλη ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ. Χωρίς κανείς να ξέρει πώς αυτή η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ θα μεταφερθεί στον τελικό καταναλωτή. Δεν υπάρχουν δίκτυα. Σήμερα καταστρέφονται μικρές επιχειρήσεις του χώρου του ενεργειακού που επενδύσανε στις ΑΠΕ γιατί παράγουν ενέργεια και κανείς δεν την αγοράζει. Τον περασμένο μήνα πετάχτηκαν στα σκουπίδια ρεύμα αξίας πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό είναι αποτέλεσμα των ελλειπών πολιτικών σχεδιασμού και του μείγματος της ενεργειακής πολιτικής, αλλά και του γενικότερου συστήματος ανάπτυξης όλου αυτού του χώρου, που έχει σχέση και με την ενδογενή ανάπτυξη. Και ξέρετε κάτι, δεν αφορά μόνο το λογαριασμό της ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, αφορά και το σούπερ μάρκετ. Όταν το τρόφιμο είναι και αυτό ενέργεια και διαμορφώνει την τιμή του από το 30 έως 40% πλέον από το κόστος ενέργειας, αντιλαμβάνεστε πόσο άσχημο είναι να προσπαθεί κάποιος να συμπιέζει το εργατικό κόστος και να προσπαθεί τα εξαήμερα που λέγατε προηγούμενα κλπ. Που είναι λιγότερο από το 10%. Κύριε Χατζηχρήστο, λέτε εσείς ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Είναι το πολιτικό. Ναι. Το καταλαβαίνω. Είναι θέμα σχεδιασμού, είναι θέμα το θέμα της πολιτικής απόφασης να τιμολογούν τα πάντα μέσα από το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι που έχει σχέση. Αυτό είναι το πυρηνικό πρόβλημα. Αυτό το πυρηνικό πρόβλημα έχει να κάνει με μια ιδεολογία που λέει ότι αν αφήσουμε την αγορά ελεύθερη θα τα ρυθμίσει όλα και θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Αυτό δεν το είδαμε ποτέ. Mm-hmm. Ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να συνεχίσω αν μου επιτρέπει ο Κώστας από το ερώτημά του, σημαίνει κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για την Ευρώπη. Τι κάνουμε χειρότερα, τι έκανε χειρότερο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε τόσο αυξημένες τιμές. Να πω για ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Το ότι η Ευρώπη πληρώνει σαφώς μικρότερα τιμολόγια από την Ελλάδα δείχνει πόσο σαθρό είναι το επιχείρημα ότι για όλα αυτά είναι οι Χούθοι ή ο Τραμπ και το αυτοί του κλπ. Και εκεί έχουν Χούθοι και εκεί έχουν Τραμπ. Εδώ όμως έχουμε τεράστιες αυξήσεις ενέργειας, όχι μόνο τώρα και παλιότερα, όπως έχουμε και κάτι που δεν έχει πολύ η Ευρώπη. Πουθενά στην Ευρώπη το 100% της ενέργειας δεν γίνεται εμπορία τους μέσα από το χρηματιστήριο. Κάνουν συμβόλαια απευθείας με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν αλλιώς. Το 100% της ενέργειας διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Το οποίο... Από εκεί προκύπτει η τιμή για όλη την ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα. Και πώς διαμορφώνεται. Διαμορφώνεται σε ένα καρτέλ. Ποιος έλαβε αυτή την απόφαση, γιατί είπατε για πολιτικές πριν. Ποιος έλαβε αυτή την απόφαση να περνάει το 100% όπως λέτε από το χρηματιστήριο. Η σημερινή κυβέρνηση. Βεβαίως το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Ιδρύθηκε το 17-18 νομίζω κάπου εκεί. Σωστά. Με το τρίτο μνημόνιο. Παρ' όλα αυτά λειτουργήσε. Μπήκε η Ελλάδα στο χρηματιστήριο. Μπήκε η Ελλάδα στο χρηματιστήριο. Και λειτουργήσε από το 19 τέλος, αρχές του 20. Αλλά δεν έμπαινε ποτέ. Και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν βάζουν το 100% όχι, να τιμολογείται τις ενέργειες, παραγόμενες ενέργειες, βάζουν ένα ποσοστό. Μη χρήκωση. Πάντως το χρηματιστήριο δεν θα μπορούσε να το αποφύγει ούτε η Ελλάδα ούτε καμιά άλλη χώρα. Όχι, ναι, αλλά άλλο πράγμα να τιμολογείται το 20%. Και άλλο το 100%. Με αποτέλεσμα να είναι. Είσαι κρεμασμένος εκεί. Ακριβώς. Και με αποτέλεσμα να είναι εύκολες συνθήκες δημιουργίας καρτέλ. Σήμερα έχουμε καρτέλ στην Ελλάδα. Άρα αυτό θα μπορούσε να αλλάξει και πάλι με υπουργική απόφαση. Ή δεν ισχύει αυτό. Ισχύει. Βεβαίως, δεν αλλάζει γιατί ακριβώς είναι η πολιτική. Είπατε για καρτέλ. Ναι. Να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω αυτό πώς ακριβώς δουλεύει. Πώς δουλεύει το καρτέλ. Σήμερα ας πάρουμε ένα μικροπαραγωγό ενέργειας. Ένα γεωργό που αποφάσισε να αφήσει το χωράφι του και να το κάνει να φυτέψει φωτοβολταϊκά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν όταν ξεκίναγε να κάνει αυτή την επένδυση ήξερε ότι θα λαμβάνει ένα συγκεκριμένο ποσό για μια επιδότηση. Η επιδότηση πάει, έφυγε σχεδόν όλοι. Συνεχίζει να παίρνει ένα σταθερό ποσό, το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την τιμή που φτάνει το ρεύμα που παράγει, αν το διαθέσει στον τελικό καταναλωτή. Πώς διαμορφώνεται αυτό. Μέσα στο χρηματιστήριο παίρνουν κάθε μέρα και κάθε μήνα την ψηλότερη τιμή και αυτή διαμορφώνει το τιμολόγιο της επόμενης χρονιάς. Η ψηλότερη τιμή δεν προέρχεται από τους φτηνότερους τρόπους παραγωγής, αλλά από τους ακριβότερους. Αυτός είναι παραλογισμός. Mm-hmm. Ενώ έχουμε μείγμα ενέργειας που καταναλώνουμε, διαμορφώνει τη τιμή του από. Από το ποιο ανεβάζει. Ποιο κερδίζει. Δεν κερδίζει ο μικροπαραγωγός, κερδίζει ο έμπορος της ενέργειας. Αυτοί είναι που βγάζουν τα μεγάλα κέρδη. Και βεβαίως, από ό,τι είπατε και στην αρχή του ρεπορτάζ σας, δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη και γίνεται τίποτα για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Δεν ξέρω και δεν είμαι βέβαιος ότι έχει την τόλμη αυτή η κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτές τις παθολογίες, οι οποίες στη βάση τους έχουν ένα τεράστιο ιδεολογικό κενό. Αυτά τα οποία ίσχυαν τη δεκαετία του 90 και εμφανιζόντουσαν σαν μοντερνισμοί του νεοφιλελευθερισμού, να το πούμε και έτσι, σήμερα δεν ισχύουν, έχουν καταρρεύσει όλο τον κόσμο. Πάντως, κύριε Χατζηχρήστο, καρτέλ είναι δυνατόν να υπάρχει με αρκετές. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες ιδιωτικές ενέργειας, νομίζω είναι 15-17, πόσες. Όλες κερδίζουν.
Δεν είναι τρεις-τέσσερις. Γιατί αν το πάμε, ας πούμε, στο χώρο των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ, εκεί είναι υπάρχει ενέργεια. Υπάρχει. Η παραγωγή της ενέργειας είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Η έμπορη της ενέργειας που είναι διαχωρισμένη. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και η ΔΕΗ έχει άλλος, άλλο η ΔΕΗ που παράγει, ναι, άλλο η ΔΕΗ που εμπορεύεται. Είναι διαφορετικά. Έχουν ξεχωριστεί αυτά από εδώ και 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι σήμερα όλο το σύστημα δεν βοηθάει ούτε καν την παραγωγή. Και μάλιστα τους μικρούς. Βοηθάει τους πολύ μεγάλους που μπορούν να αντέξουν σε περιόδους μεγάλων κρίσεων. Με αποτέλεσμα τι να έχουμε και εκεί. Καταστροφή και του παραγωγικού ιστού των μικρών που επένδυσαν και που σήμερα υποφέρουν. Δηλαδή πάρα πολλοί μέτοχοι ή ιδιοκτήτες ή επιχειρηματίες που επενδύσανε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί μόνο εκεί μπορούσαν να επενδύσουν, να κινδυνεύουν, να καταστραφούν από τις ίδιες πολιτικές που τους τάζανε ότι θα αναπτυχθούν και θα βγάλουν, θα πάρουν πίσω την επένδυσή τους και κάποιο κέρδος. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Άρα έχουμε μια συνολική, αν θέλετε, μεταφορά πόρων από τα κάτω προς τα πάνω. Κάτι το οποίο γίνεται έντονο και το οποίο διαμορφώνει, αν θέλετε, τη σκληρότητα αυτών των πολιτικών που τη βλέπει στο τέλος ο πολίτης, ο απλός, όπως το βλέπω και εγώ κάθε μήνα, σαν τρομοκρατία του τιμολόγιου της ΔΕΗ. Πάντως, κάποιες χώρες που θα μπορούσαν να έχουν ομοιότητες με την, με την Ελλάδα, και θυμάμαι την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, είχαν πάρει κάποιες εξαιρέσεις. Αναφέρομαι στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, παράδειγμα. Ναι. Είχαν αναπτύξει αυτά τα δίκτυα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νομίζω εκεί οφείλεται και το γεγονός ότι έχουν καταφέρει να έχουν. Εδώ μιλάμε για ένα άλλο τώρα μύθο. Ναι. Δεν είναι θέμα να τα πάμε από ΑΠΕ, θα πέσουν οι τιμές. Δεν συμβαίνει. Mm. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα από ΑΠΕ και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι τεχνολογικοί περιορισμοί και περιορισμοί της φυσικής. Έχω ακούσει, συγγνώμη που διακόπτω, απλά επειδή είναι επί του θέματος, και από την κυρία Ζουδούκου και από τον κύριο Σκυλακάκη, ότι κάποιες μέρες το 60% και πλέον της ημερήσιας παραγωγής προέρχεται από ΑΠΕ στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν φτάνει. Δεν σημαίνει ότι διαμορφώνει το τελικό τιμολόγιο. Κάποιες μέρες που είναι ευνοϊκές, πράγματι φτάσαν και το 100%. Mm-hmm. Αλλά πόσο μπόρεσε να φτάσει από αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα. Και θα μιλήσω με νούμερα, γιατί είμαι τεχνοκράτης και αυτό. Τη μεγαλύτερη ανάγκη για ενέργεια την είχαμε με την Ολυμπιάδα του 2004. Ναι. Τότε, εκείνες τις μέρες, χρειαστήκαμε 8,5 γιγαβάτ. Είναι δισεκατομμύρια βάτ. Αυτά τα 8,5 γιγαβάτ δεν τα ξεπεράσαμε ποτέ. 8,5 γιγαβάτ συνεχίζουμε και χρειαζόμαστε και τώρα. Ξέρετε πόση ενεργειακή υποδομή παραγωγής ενέργειας έχουμε σήμερα, 25 γιγαβάτ. Και πολύ μεγάλο μέρος από αυτό, το 35% περίπου, είναι ΑΠΕ. Τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε πρώτον δίκτυα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Και δεύτερον, δεν έχουμε διαμορφώσει καμία πολιτική για, και για την αποθήκευσή της, σημαίνει επενδύσεις. Και το τρίτο, και για την θερμική ενέργεια. Μην ξεχνάτε ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν γίνεται πάντα. Το 75% των αναγκών μας είναι θερμική ενέργεια. Είτε για να αποξηράνει ο αγρότης τον καρπό του, είτε για να μια βιομηχανία να δημιουργήσει αδρανή υλικά για να πάνε στην οικοδομή. Αυτά τα πράγματα στο τέλος πληρώνονται στο τιμολόγιο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχεις ένα σύστημα το οποίο επιδοτεί την αύξηση της ενέργειας, προωθεί την αύξηση της ενέργειας για να μαζευτούν περισσότεροι φόροι, γιατί έχουμε στην Ελλάδα το οικονομικό μας μοντέλο είναι ότι έχουμε μια... Άρα λέτε γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, η κυβέρνηση είναι μια χαρά ευχαριστημένη. Μαζεύει ΦΠΑ και φόρους πολύ περισσότερους από ό,τι θα ισχύει άμα το τιμολόγιο της ενέργειας ήταν χαμηλό. Άρα θα μπορούσε να αλλάξει αυτό με έναν, αν όχι εύκολο τρόπο, είναι δυνατόν να αλλάξει, δηλαδή να γίνουν άλλοι κυβέρνηση, δηλαδή. Βέβαια. Δεν νομίζω. Τώρα δύσκολη, δύσκολες εξισώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει με ένα προεδρικό διάταγμα. Σημαίνει να αυτοκαταργηθούν πολύ εκεί μέσα, γιατί πιστεύουν ότι, επειδή κάτι ακούσανε τη δεκαετία του 90 περί ελεύθερης αγοράς, ότι ισχύει και στον χώρο της ενέργειας σήμερα. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση αποκαλύπτει τουλάχιστον τρεις μύθους. Είναι και άλλοι μύθοι. Τώρα έχουμε και άλλα φαινόμενα περίεργα τα οποία διαμορφώνονται όχι σε επίπεδο ελληνικό, αλλά μπήκανε και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ακούμε ότι θα κάνουν και την πυρηνική ενέργεια πράσινη. Είναι μια άλλη παράμετρο, στην οποία τη συζήτησε και ο Πρωθυπουργός σαν προοπτική, με δημιουργία μικρών πυρηνικών σταθμών, ακολουθώντας όλη την τάση των ακροδεξιών σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη βεβαίως έχει ένα πρόβλημα ενεργειακής εξάρτησης από την Ανατολή και από τη Δύση. Ποτέ δεν είχε δικιά της ενέργεια.
Αντί να αξιοποιήσει λοιπόν τα δικά της κοιτάσματα, όπου τα έχει, τα ελληνικά είναι ακόμα σε ύπνωση, στρέφεται σε μορφές ενέργειας που ούτε έχει τις πρώτες ύλες, είναι στην Ναμίμπια οι πρώτες ύλες, στον Καναδά ή στη Ρωσία, και τεχνολογίες οι οποίες είναι είτε αμερικάνικες είτε ρώσικες. Άρα έχουμε και ελλείμματα πολιτικών που δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι γενικότερα ευρωπαϊκά, είναι θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν και σε ευρωεκλογές, που περιορίστηκε στην εσωτερική κατανάλωση. Δεν συζητήθηκαν οι μεγάλες πολιτικές που μπορούν να αλλάξουν και την Ευρώπη και, και να την διαμορφώσουν ένα άλλο μείγμα, όχι μόνο ενεργειακών πολιτικών, αναπτυξιακών πολιτικών, που να είναι πιο κοντά στις αρχές της. Αυτά είναι θέματα φυσικά πολιτικά και εγώ δεν είμαι πιο αρμόδιος για να τα πω. Λέμε τώρα για το φυσικό αέριο, να θυμίσω ότι κάπου η Ελλάδα είχε κάνει σχέδιο να γίνει κόμβος φυσικού αερίου στην περιοχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Με βάση τη Ρεβιφούσα κτλ. Τώρα πια δεν υπάρχει φυσικό αέριο. Υπάρχει. Είναι πολύ, πολύ πίσω. Υπάρχουν οι υποδομές. Υποδομή υπάρχει. Υπάρχουν ναι. Υποδομές. Δεν υπάρχει η ζήτηση για φυσικό αέριο. Υπάρχει η δυνατότητα να εφοδιαστεί η Ευρώπη αντί για ρωσικό φυσικό αέριο με ακριβό που έρχεται είτε από την Αμερική είτε LNG. Από το Κατάρ, τα LNG. Όπως και υπάρχει και η ανάπτυξη δικτύων που μεταφέρουν αυτό το αέριο προς τα δυτικά μας, προς την Ιταλία, και υπήρχαν και κάποια σχέδια, υπάρχουν και κάποια μικρότερα έργα προς τη Βουλγαρία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως, ακόμα η δυνατότητα ενδογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, μιλώ τώρα σαν Έλληνας, βγάζω το ευρωπαϊκό μου καπέλο, η ενδογενή μας παραγωγή ενέργειας. Βεβαίως, έπρεπε να φύγουμε από το Λιγνίτι. Κανείς δεν λέει να μείνουμε στο Λιγνίτι, μιας και αυτό διαμόρφωσε συνθήκες όχι μόνο περιβαλλοντολογικές, αλλά και οικονομικά σύμφορες. Κάποτε πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε το Λιγνίτι στη μετά-λιγνητική εποχή, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Την δική μας την ενέργεια, που είναι η γεωθερμία, ακούσατε να τη συζητάει κανείς να την αναπτύσσει. Έχουμε πολλή γεωθερμία στην Ελλάδα. Είμαστε η δεύτερη χώρα μετά την Ισλανδία σε παραγωγή γεωθερμίας. Εδώ δεν αναπτύσσουμε γεωθερμία. Αναπτύσσουμε εργοστάσια που εισάγουν ακριβό φυσικό αέριο που εκτινάσει όλες τις τιμές προς τα πάνω ή εισαγόμενες. Μα ίσως πολλοί δεν ξέρει τι σημαίνει η γεωθερμία. Γεωθερμία, άμα βάλουμε μία τρύπα στην Ελλάδα, σίγουρα θα συναντήσουμε ένα ηφαίστειο. Αυτό το παλιό, σβησμένο συνήθως. Αυτό το ηφαίστειο, άμα μπει νερό μέσα, αρχίζει και βγαίνει πίδακας. Ο πίδακας αυτός του νερού είναι θερμότητα. Μην νομίζετε ότι και ο πυρηνικός σταθμός κινείται. Παράγει ηλεκτρισμό με άλλο τρόπο, δημιουργεί θερμότητα και μετατρέπουμε τουρμπίνες στη θερμότητα σε ηλεκτρισμό. Έτσι είναι όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηχρήστο, νομίζω ήσασταν αρκετά αναλυτικός. Είμαι βέβαιος ότι και οι τηλεθεατές μας έτσι κάποια πράγματα τα οποία στο μυαλό όλοι μας για αυτά τα δύσκολα ενεργειακά θέματα τα είχαμε κάπως πιο σκοτεινά και γκρίζα και διαφωτίστηκαν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την προσοχή.